Θέλουμε να φτιάξουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης ευτουχή ίσον ελέν του ένα διαχή. Μπορούμε να εφαρμόσουμε δύο ιδιότητες. Το ελέν του θήτα 1 δια θήτα 2 μας κάνει ελέν του θήτα 1 μείον ελέν του θήτα 2. Άρα μπορούμε να γράψουμε ελέν του 1 μείον ελέν του χ. Το ελέν του 1 μας κάνει 0, άρα μείον ελέν του χ. Μπορούμε όμως να εφαρμόσουμε και άλλη ιδιότητα, το ελέν του θήτα εις την κάπα, μας κάνει κάπα ελέν του θήτα, άρα μπορούμε να γράψουμε ελέν του 1 δια χ ίσον ελέν του χ εις την πλην 1. Δηλαδή πλην 1 επί ελέν του χ, δηλαδή πλην ελέν του χ. Καταλήγουμε πάλι. Για να φτιάξουμε τη γραφική παράσταση της ελέν του 1 προς χ, φτιάχνουμε τη γραφική παράσταση της τζε του χ ίσον ελέν του χ. Και στη συνέχεια θα φτιάξουμε τη γραφική παράσταση της F του χ ίσον μείον ελέν του χ. Και όπως εξηγήσαμε και προηγουμένως, αν έχουμε κάποιο χ, το ελέν του χ θα είναι αυτό. Το μείον ελέν του χ θα είναι αυτό. Δηλαδή, το ελέν του χ, για παράδειγμα, μπορεί να μας κάνει 5. Το μείον ελέν του χ θα μας κάνει μείον 5. Οπότε, το σημείο της ελέν του χ είναι αυτό, το αντίστοιχο σημείο της μείον ελέν του χ θα είναι αυτό. Άρα η σεφ, η γραφική παράσταση σεφ και η σε της μείον εφ είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα χ τον ως χ. Φτιάχνουμε λοιπόν τη συμμετρική καμπύλη ως προς τον άξονα τον χ τον ως χ. Είναι σαν να διπλώνουμε το χαρτί γύρω από τον άξονα χ τον ως χ και θα βγει κάπως έτσι. Αυτή είναι η γραφική παράσταση της εφ του χ ίσον μείον ελέν του χ ή αλλιώς ελέν του 1 προς χ. Την ελέν χ τη μαθαίνουμε απ' έξω γιατί θυμόμαστε τη θεωρία, θυμόμαστε ότι αυτή η καμπύλη είναι πάντα η συνάρτηση f του χ ίσον log με βάση α του χ για α μεγαλύτερο του 1. Άρα και η f του χ ίσον log με βάση 2 του χ, με βάση 3 του χ, με βάση 5 του χ, με βάση 3 δεύτερα του χ είναι κάπως έτσι η καμπυλότητα. Μάλιστα διέρχεται πάντα από το σημείο 1,0. Γιατί το f του 1 είναι log με βάση α του 1 και μας κάνει 0, αφού υπενθυμίζω το α στη μηδενική κάνει 1, αυτή είναι μια ιδιότητα. Όλες αυτές οι συναρτήσεις λοιπόν έχουν αυτή τη μορφή, αλλάζει η καμπυλότητα. Αν έχουμε λογάριθμο με βάση 2 θα έχει μια α καμπυλότητα, αν έχουμε λογάριθμο με βάση 3 θα είναι λίγο διαφορετική η καμπυλότητα. Η ειδική περίπτωση είναι και η f του χ ίσον log χ, που σημαίνει ότι η βάση είναι το 10, και η h του χ ίσον ελέν χ, που σημαίνει ότι η βάση είναι το ε. Δηλαδή, εδώ η βάση α είναι το 10, εδώ η βάση α είναι το ε. Και αυτές οι δύο συναρτήσεις, θα τις θυμάστε απ' έξω, είναι και αυτές κάπως έτσι. Και διέρχονται από το 1. Άρα λοιπόν την ελέν χ τη θυμόμαστε απ' έξω. Τη μείον ελέν χ δεν τη θυμόμαστε απ' έξω, αλλά θυμόμαστε αυτό τον κανόνα, ότι η f και η μείον f είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα χ τον ως χ. Για να βρούμε το συμμετρικό αυτού του σημείου, φέρνουμε κάθετη στον άξονα τον χ, προεκτείνουμε κατά ίσο μέρος και αυτό είναι το συμμετρικό σημείο. Αν βρούμε κι άλλα συμμετρικά, για παράδειγμα το συμμετρικό αυτού του σημείου, αν φέρουμε κάθετη και προεκτείνουμε κατά ίσο μέρος, θα πέσει πάνω εδώ. Γι' αυτό λοιπόν η μείον ελέν χ τη βρίσκουμε γιατί θυμόμαστε απ' έξω την ελέν χ. Συνεχίζουμε να πούμε μία ακόμα περίπτωση. Είναι η περίπτωση σχέση της γραφικής παράστασης της F του Χ με τη γραφική παράσταση της F του μείον Χ. Ας λύσουμε την εξής άσκηση, να χαράξετε τη γραφική παράσταση της F του Χ ίσον ελέν του μείον Χ. Πάλι θα στηριχτούμε στη γραφική παράσταση της ελέν Χ, την οποία θα τη φτιάξουμε. Είναι κάπως έτσι. Ας την ονομάσουμε τζε του χ γιατί η f του χ είναι αυτή που θέλουμε να σχεδιάσουμε. Σκεφτόμαστε τώρα το εξής. Αν πάρουμε ένα χ, για παράδειγμα το 5, τότε το τζε του 5 θα είναι εδώ. Αυτό θα είναι το τζε του 5, δηλαδή το ελέν του 5. Το τζε του 5 λοιπόν είναι το ελέν του 5. Το ελέν του 5 παρεπιπτόντως είναι ένας αριθμός ανάμεσα στο 1 και στο 2, γιατί το 5 είναι ανάμεσα στο ε και στο ε τετράγωνο. Θυμίζω ότι το ε είναι περίπου 2,7 και επειδή η ελέν είναι γνησίως αύξουσα, το ελέν του ε είναι μικρότερο από το ελέν του 5, είναι μικρότερο από το ελέν του ε τετράγωνο,
Το ελέν του ε κάνει 1, άρα το ελέν του 5 είναι ένας αριθμός ανάμεσα στο 1 και στο 2, αφού το ελέν του ε τετράγωνο κάνει 2. Το ελέν του 5 λοιπόν είναι ένας αριθμός ανάμεσα στο 1 και στο 2, άρα δεν έχω φτιάξει εδώ καλά τις αναλογίες, γιατί για παράδειγμα από εδώ σε εδώ είναι 5, από εδώ σε εδώ είναι 1 και κάτι. Αλλά δεν πειράζει, ας μην είναι το σύστημα ορθοκανονικό. Το πεδίο ορισμού της ε του χ ίσον ελέν του μείον χ, ποιο θα είναι, τι πρέπει να ισχύει για να ορίζεται το ελέν του μείον χ? Πρέπει το μείον χ να είναι μεγαλύτερο του μηδενός, δηλαδή το χ να είναι μικρότερο του μηδενός. Το πεδίο ορισμού λοιπόν της f του χ θα είναι εδώ, από το μείον άπειρο μέχρι το 0. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε το αντίστοιχο σημείο, το οποίο θα είναι το f του μείον 5. Το f του μείον 5 πόσο θα κάνει? Θα κάνει ελέν του μείον το μείον 5, άρα θα κάνει ελέν του 5. Το σημείο 5, G του 5 είναι αυτό, το 5, ελέν του 5. Επειδή το F του μείον 5 κάνει ελέν του 5 πάλι, το αντίστοιχο σημείο της F θα είναι εδώ. Εδώ θα είναι το μείον 5 και αυτό θα είναι το αντίστοιχο σημείο της F. Η F του Χ λοιπόν θα είναι συμμετρική με τη G ως προς τον άξονα των Ψ. Αν πάρουμε άλλο σημείο, φέρουμε το χ και το τζ του χ, το αντίστοιχο σημείο θα είναι αυτό, δηλαδή εδώ θα έχουμε το χ, εδώ θα έχουμε το μείον χ, το αντίστοιχο σημείο θα είναι αυτό και εδώ θα βρίσκεται το ελέν του χ και για τις δύο περιπτώσεις, και για το χ και για το μείον χ. Άρα η γραφική παράσταση της F θα είναι κάπως έτσι. Αυτή είναι η ελέν του χ, αυτή είναι η ελέν του μείον χ. Και αυτό το συμπέρασμα, με βάση αυτή την ανάλυση, μπορούμε να γενικεύσουμε και να πούμε ότι η γραφική παράσταση της F του χ ίσον ελέν του πλην χ είναι συμμετρική με τη γραφική παράσταση της G του χ ίσον ελέν του χ, ως προς τον άξονα ψ τόνος ψ. Θα μιλήσουμε τώρα για τη σχέση της γραφικής παράστασης της F και της απολύτου F. Θα το εφαρμόσουμε για την F του χ ίσον απόλυτο του ελέν του χ. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της F του χ ίσον απόλυτο του ελέν χ. Για να ορίζεται η απόλυτο του ελέν χ, πρέπει το χ να είναι θετικό, αφού είναι μέσα στο ελέν. Το πεδίο ορισμού λοιπόν είναι το ανοιχτό μηδέν συνάπειρο. Φτιάχνουμε την ελέν του χ, όπως και στις άλλες περιπτώσεις, τη θυμόμαστε απ' έξω, είναι κάπως έτσι. Ας την ονομάσουμε τζε του χ ίσον ελέν χ. Παίρνουμε πάλι ένα παράδειγμα, για το χ ας πούμε, το ελέν του χ είναι αυτό, δηλαδή το τζε του χ. Σε αυτή την περίπτωση, το εφ του χ που θα είναι απόλυτο του ελέν του χ, επειδή το ελέν του χ είναι θετικό, θα είναι ίσο με το ελέν του χ, ίση με την τζε του χ. Αυτό το πρώτο θα ισχύει για όλα τα χ όπου η τζ είναι θετική. Άρα η γραφική παράσταση της απόλυτο ελέν χ θα ακολουθεί και θα ταυτίζεται με τη γραφική παράσταση και η εφ του χ ίσον απόλυτο του ελέν χ θα είναι ίδια με την ελέν χ. Ας δούμε όμως τι θα συμβαίνει αν το χ είναι θετικό και μικρότερο του 1. Στην περίπτωση αυτή, όπου το χ είναι ανάμεσα στο 0 και στο 1, το ελέν χ είναι μικρότερο του μηδενός. Έχουμε λοιπόν αυτό το σημείο. Αντίστοιχα, η f που θα κάνει απόλυτο του ελέν χ, το αντίστοιχο σημείο δηλαδή, θα βρίσκεται εδώ και θα είναι συμμετρικό ως προς τον άξονα των χ. Εδώ λοιπόν θα είναι το απόλυτο του ελέν χ. Ας βάλουμε αυτό χ1 και ας βάλουμε αυτό χ2. Το χ2, το ελέν του χ2, το απόλυτο του ελέν του χ2. Για χ μεγαλύτερο του 1, το ελέν χ είναι μεγαλύτερο του ελέν του 1, δηλαδή το ελέν χ είναι θετικό. Και για τα χ που είναι μικρότερα του 1, το ελέν χ είναι μικρότερο του ελέν του 1, το ελέν χ είναι αρνητικό. Άρα, για χ μικρότερο του 1, ας τα σβήσουμε αυτά, το f του χ, το οποίο μας κάνει απόλυτο του ελέν χ, επειδή το ελέν χ είναι αρνητικό, πόσο θα κάνει το απόλυτο? Θα κάνει μείον ελέν χ, δηλαδή μείον τζ του χ. Άρα, για αυτό το κομμάτι της τζ που είναι κάτω από τον άξονα των χ,
η αντίστοιχη F θα είναι πάνω από τον άξονα τον Χ και θα είναι συμμετρική ως προς τον άξονα τον Χ, δηλαδή θα είναι κάπως έτσι. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η γραφική παράσταση της απόλυτο F αποτελείται από τα τμήματα της EF που βρίσκονται πάνω από τον άξονα Χ τον ως Χ και από τα συμμετρικά ως προς τον άξονα Χ τον ως Χ των τμήματων της EF που βρίσκονται κάτω από τον άξονα αυτόν. Εδώ για την ακρίβεια έχουμε τη J, το τμήμα της J που είναι πάνω από τον άξονα τον Χ, η απόλυτη τιμή της J ταυτίζεται με τη J, ενώ για αυτό το τμήμα που είναι κάτω από τον άξονα τον Χ, η απόλυτη τιμή της J είναι συμμετρική ως προς τον άξονα Χ τον ως Χ. Ας κάνουμε και ένα άλλο τυχαίο παράδειγμα για να δείξουμε ότι ισχύει γενικότερα. Αν έχουμε για παράδειγμα μία συνάρτηση που είναι κάπως έτσι, ας πούμε ότι αυτή είναι η F, η απόλυτη τιμή της F σε αυτό το κομμάτι θα ταυτίζεται, απλώς δεν την κάνω από πάνω για να μην σβήσω την F. Εδώ θα πάρουμε το συμμετρικό της κομμάτι και εδώ πάλι θα ταυτίζεται. Η κόκκινη λοιπόν είναι η F, η μπλε είναι η απόλυτο F.